Το 2000 η ομάδα του Ensemble που αποτελούνταν από τη Σιρήνη Αϊνδηλή, Μαρία Γεωργάτου, Χαρά Καριάμι, Εύα Χριστοδούλου, Κλέλια Πανταζή και Άννα Πολάτου φέρνει στη χώρα μας το χάλκινο μετάλλιο στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Σίδνεϊ. Η ομάδα της ρυθμικής γυμναστικής σήμερα, 22 χρόνια μετά, συμμετέχει στην Ευρωπαϊκή Ομάδα Αθλητισμού, ένα πρόγραμμα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την προαγωγή του αθλητισμού και της φυσικής δραστηριότητας σε όλη την Ευρώπη. Εμψυχώνει και στηρίζει τους μαθητές του πρώτου δημοτικού σχολείου της Βάρδας. Μία επιλογή που δεν είναι τυχαία, καθώς στις 17 Μαΐου του 2014 έχασαν σε τροχαίο στην Εθνική Οδό Πύργου Πατρών, στο ύψος της περιοχής, τη φίλη και συναθλήτριά τους, Άννα Πολάτου. Ήταν μια ευκαιρία να τιμήσουν το κορίτσι που έσβησε στην άσφαλτο, με το οποίο είχαν μοιραστεί προσπάθειες, επιτυχίες και όνειρα. Είναι ένα σημείο για εμάς πολύ σημαντικό, και για εμάς αλλά και για την οικογένεια της Άννας. Πάντα είναι μέσα στην καρδιά μας. Εμείς τουλάχιστον δεν τη ξεχνάμε, τη φίλη μας, αδερφή μας. Βρισκόμαστε εδώ και ευχαριστούμε πολύ το Δημοτικό Σχολείο Βάρδας, το οποίο τιμάει τη συναθλήτριά μας. Είναι πραγματικά αφιερωμένη ημέρα στην Ευρωπαϊκή Ολυμπιακή Μέρα. Και έτσι καταθέσαμε και ένα στεφάνι στη μνήμη της. Τα συναισθήματα μας μετά από 22 χρόνια από το Ολυμπιακό Μετάλλιο είναι συγκίνηση, περηφάνεια. Είμαστε πολύ χαρούμενοι που βρισκόμαστε σήμερα εδώ, στη Βάρδα, που το σχολείο αυτό τιμά την συναθλητριά μας Άννα Πολάτου και εις μνήμη της θα κάνουν αθλοπαιδείες τα παιδιά. Δημιουργούνται μέσα από τον αθλητισμό πολύ δυνατές φιλίες, σαν και αυτές που έχουμε εμείς μεταξύ μας, πολύ δυνατοί δεσμοί και οι γονείς πρέπει να το γνωρίζουν αυτό. Δεσμοί που δεσπάνε και αυτός είναι και ένας λόγος που σήμερα, επέτειο του μεταλλίου μας από τους Ολυμπιακούς Αγώνες του Σίδνεϊ, βρισκόμαστε εδώ να μεταλαμπαδεύσουμε αυτές τις γνώσεις, αλλά και να αισθανόμαστε ότι είμαστε όσο πιο κοντά γίνεται και στη αθλητριά μας, την οποία έχουμε χάσει από τη ζωή μας. Πολύ σημαντική μέρα για μας να βρισκόμαστε σε αυτήν εδώ την πόλη, στο σημείο που χάσαμε μία συναθλήτρια, την ημέρα που γιορτάζουμε και τα 22 χρόνια από το Ολυμπιακό μας μετάλλιο. Είναι ωραίο να τιμούμε ανθρώπους, να ακούγονται τα ονόματα, αυτά τα μεγάλα ονόματα που έχουν τιμήσει την Ολυμπιακή μας ιστορία, διότι οι άνθρωποι φεύγουν πραγματικά από κοντά μας όταν δεν τους αναφέρουμε. Η δράση Be Active δημιουργεί νέες δραστηριότητες και αξιοποιεί ήδη υφιστάμενες επιτυχείς πρωτοβουλίες σε ευρωπαϊκό, εθνικό, περιφερειακό ή τοπικό πλαίσιο. Μια εβδομάδα αθλητισμού που αποσκοπεί στην πρόθεση της συμμετοχής στον αθλητισμό και τη σωματική άσκηση, στην αύξηση της ευαισθητοποίησης σχετικά με τα ωφέλη αυτής της συμμετοχής. Με την εστίαση σε πρωτοβουλίες βάσης, η εβδομάδα αποτελεί πηγή έμπνευσης για τους Ευρωπαίους, ώστε να ενεργοποιηθούν σε τακτική βάση και να δημιουργήσει ευκαιρίες για καθημερινή άσκηση. Το Be Active είναι ένα ευρωπαϊκό πρόγραμμα που αυτή τη στιγμή από την Ευρωπαϊκή Ένωση, από την Επιτροπή Αθλητισμού και Πολιτισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης, πραγματοποιείται σε όλες τις χώρες της Ευρώπης. Έτσι και η Ελλάδα, μέσω του Υπουργείου Αθλητισμού και Πολιτισμού και της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού, έχει ιδρύσει την Επιτροπή Be Active Ελλάς και κάνει δράσεις παρακινώντας μικρούς και μεγάλους να είναι ενεργοί. Όχι να είναι αθλητές απαραίτητα, όχι να είναι πρωταθλητές, να είναι όμως ενεργοί, να βάλουν την άσκηση στη ζωή τους, τη δραστηριότητα, την κίνηση. Είναι μεγάλη τιμή σήμερα που είχαμε τις κοπέλες της ρυθμικής που πήραν το χάλκινο μετάλλιο. Ήρθαν εδώ να αποτίσουν ένα φόρο τιμής στο κομμάτι που τους λείπει, που τους έλειψε πάρα πολύ, γιατί για να είμαστε μια ομάδα ρυθμικής θα πρέπει να είμαστε μια πολύ ομοιογενής ομάδα. Τιμή μας και χαρά μας που βρισκόμαστε σήμερα εδώ για ακόμα μια φορά σε ένα σχολείο να μπορέσουμε να μεταλαμπαδεύσουμε όλα αυτά που έχουμε βιώσει, όλα αυτά που έχουμε ζήσει, τις αξίες του αθλητισμού και του ολυμπισμού.